Εδώ είμαστε πάλι και έφτασε η ώρα για να κάνουμε την εβδομαδιαία μας συζήτηση με τον Νίκο Μαρκάκη, το εβδομαδιαίο podcast του Athletic Radio για ακόμα μία Παρασκευή με ένα κενό είναι κοντά σας. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Νίκο? Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, είχε. Καλά. Υγεία να έχουμε, υγεία. Υγεία. Τι έγινε? Λοιπόν, η επικαιρότητα των ημερών βεβαίως περιστρέφεται γύρω από το από τα εγγένεια του γήπεδου της ΑΕΚ, αναμφίβολα. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι το αυτονόητο. Και εύχομαι και μια μέρα, μια ωραία καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, τέλος πάντων, όποια εποχή θέλεις να ξημερώσει, που να το ζήσουμε και εμείς στο Ηράκλειο. Λέω ότι όλη η επικαιρότητα επικεντρώνεται γύρω από το από τα εγγένεια του γήπεδου της ΑΕΚ και εύχομαι μια μέρα να το ζήσουμε και εμείς στο Ηράκλειο. Ακριβώς. Και κύριε Χαρισμαρόγη, κάθε φύλαθλος, φύλαθλος, όχι ο παδός, έτσι, νομίζω ότι αισθάνεται και ένα δέος βλέποντας τα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Ένα σπουδαίο έργο. Είναι ευτύχημα και ευλογία για κάθε ομάδα να έχει το γηπεδό της, την έδρα της. Πέρασε πολλά η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια περιμένοντας το γηπεδό της. Και καλό θα ήταν βέβαια όλες οι ομάδες, παραλαμβάνω, και οι μεγάλες και οι μικρές και όλες οι ομάδες γενικά να έχουν το σπίτι τους, την έδρα τους. Τα καλά γήπεδα φέρνουν και καλό ποδόσφαιρο και ενδεχομένως να φέρνουν και καλύτερες μέρες, θα έλεγα εγώ, στο μίζερο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο μίζερο ελληνικό πρωτάθλημα. Χρειάζεται να υπάρχουν τέτοια γήπεδα και όπως είπες και εσύ, κάποια στιγμή και όφη, γιατί όχι, μακάρι να αποκτήσει, έχει το σπίτι του βέβαια, αλλά είναι παλιό, χρειάζεται ρετουσάρισμα. Ναι, αν δεν μπορεί να γίνει κάτι καινούριο, τουλάχιστον να ανακαινιστεί το παλιό όσο γίνεται, για να δείξει διαφορετικά. Με προσπάθεια βέβαια, μεγάλη προσπάθεια, με χρήμα, όλα γίνονται. Πάντα ένα σπίτι μπορεί να αλλάξει και από παλιό να δείξει καινούριο, ακόμα και αν είναι πολλών χρόνων. Κοιτάξτε, τώρα που σε 3 χρόνια είναι και το γενέθλιο έτος του Όφη τα 100 χρόνια, ίσως είναι και μια ευκαιρία να γιορτάσει και αυτός κάπως διαφορετικά αυτή την επέτειο. Και το διαφορετικά σίγουρα θα είναι με μια τέτοια με ένα τέτοιο έργο, με ένα καινούριο ή επασχετός με ένα γεννησμένο γήπεδο. Θα σου κάνω τώρα το δίλημα, την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πρώτα θα απαντήσεις εσύ και μετά εγώ θα πω την απάντησή μου, γιατί η δική μου την απάντηση την ξέρω. Θα ήθελες καινούριο γήπεδο ή ένα γεντικουλέ σαν καινούριο? Κοίταξε, θα προτιμούσα ένα καινούριο γήπεδο, αλλά και το γεντικουλέ σαν καινούριο, αν γινόταν να γίνει ένα γήπεδο. Δεν θέλω, πρόσεξε, δεν θέλω απάντηση ναι, όχι, ένα από τα δύο. Σου δίνω επιλογή να απαντήσεις και να διαλέξεις το ένα από τα δύο. Θα ένα καινούριο γήπεδο σε άλλο χώρο εννοείς? Ναι. Ένα καινούριο γήπεδο ή ένα γεντικουλέ όπως αυτό που μας είχε περιγράψει ο Λισάνδρου τον περασμένο Μάιο. Δηλαδή ένα ολοκένουργιο. Όχι. Εγώ θέλω να μου απαντήσεις. Τι γνώμη σου? Μάκου, εγώ δεν σε ρωτάω τώρα σαν δημοσιογράφο. Πες ότι εγώ σε ρωτάω σαν Νίκο. Δεν θέλω. Εγώ τώρα δίνω την παγκέτα σε σένα και θέλω μια απάντηση, το ένα ή το άλλο. Ξεκάθαρες κουβέντες. Και εγώ θα σου απαντήσω ξεκάθαρα. Μόλις τελειώσεις. Ένα από τα δύο. Οι μνήμες είναι τα καμίνια. Οι μνήμες για όλο τον κόσμο το οποίο είναι τα καμίνια. Εάν μπορεί να γίνει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Όφη, γιατί όχι? Έτσι, αν μπορεί να κινηθεί εκ βάθος. Μα αυτό λέμε, ρε Νίκο. Αυτό λέμε. Δηλαδή, θα ήθελες ένα καινούριο γήπεδο από την αρχή ή ένα γεντικουλέ σαν καινούριο? Η ξεκάθαρη ερώτηση.
θα ήθελα ένα γήπεδο στα Καμίνια. Θα ήθελα το γήπεδο να είναι στα Καμίνια. Αν μπορούσε να είναι έστω και αναγεννημένο, αν όχι, όχι καινούριο, δηλαδή να μην γκρεμιστεί όπως γκρεμιστεί. Όχι, ρε. Εγώ λέω σαν καινούριο, σαν αυτό που μας περιέγραψε ο Λισάνδρου τον περασμένο Μάιο. Ναι. Χωρίς ακόμα να το έχω στο μυαλό μου, έτσι. Χωρίς να το έχω στο μυαλό μου ακριβώς τι εννοούσε. Σίγουρα ένα καινούριο γήπεδο που δεν θα έχει σχέση καμία όμως με το παλιό, με το τωρινό, σίγουρα θα ήταν ευχής έργο. Όχι, το ήταν το ήθελα αυτό. Κι εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Από ένα καινούριο γήπεδο προτιμώ ένα καινούριο γιατί κουλέ. Αν είναι καινούριο γιατί κουλέ, Μανώλη, μα καινούριο γήπεδο μιλάμε. Για καινούριο γήπεδο. Ναι, ρε παιδί μου, μην παίζεις τώρα με τις λέξεις. Εγώ έλεγα ένα καινούριο γήπεδο κάπου αλλού. Γιατί έχουν τη σημασία τους. Κάπου αλλού, ένα καινούριο γήπεδο κάπου αλλού από την αρχή καινούριο της κούτας. Αλλά εγώ προτιμώ. Μπορεί να γίνει καινούριο γήπεδο στα Καμίνια. Αυτό είναι. Δεν έχω, κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω συναισθηματισμό για τις περιοχές. Εάν όφε αποκτήσει... Τώρα βέβαια μιλάμε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Είναι το θέμα των ημερών γενικά. Ναι. Talk of the town που λένε στο χωριό μου στο οροπέδιο. Ναι. Νομίζω ότι θα με ρωτούσεις άλλο. Ότι? Αν θα προτιμούσα γήπεδο ή κάποιους τίτλους σε πάση περιπτώσει για το Νόβι και ήταν μια απάντηση πολύ εύκολη. Για πες. Το γήπεδο φυσικά. Ναι. Περίμενε. Δεν θα βάλω κύπελο ή γήπεδο, αλλά θα σε ρωτήσω πρωτάθλημα ή γήπεδο. Καλά, τώρα πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει ο Φίλιππος. Γιατί. Ξεκάθαρη ερώτηση. Πρωτάθλημα ή γήπεδο. Εγώ θέλω γήπεδο. Εντάξει. Εκεί διαφωνούμε τώρα. Εγώ. Πιο μεγάλη ηλικία, Μανώλη. Εγώ τουλάχιστον πιο μεγάλη. Δεν ήθελα να το πω, το λες μου. Εντάξει, δεν ξέρω. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να προλάβουμε ένα νέο ανακαινισμένο γήπεδο. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, προτιμούσα ένα πρωτάθλημα από ένα γήπεδο, για να είμαι ειλικρινής. Ένα πρωτάθλημα θα μα το. Όχι, μα τώρα δεν συζητάμε, ρε Σημανιδότητα, τι συζητάς τώρα, συζητάμε για τα εφικτά. Έτσι. Το νέο γήπεδο είναι εφικτό. Όσο και αν είναι δύσκολο, είναι εφικτό. Εντάξει. Το πρωτάθλημα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ποτέ εφικτό, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Μπορεί μετά από 5-6 χρόνια, μετά από 10, δεν ξέρω. Ανάλογα τις ορέξεις του διοκτήτη, έτσι. Ναι. Ανάλογα. Λοιπόν. Και ανάλογα και με τις συνθήκες που δεν υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ σωστό, το ελληνικό σωστό, σωστό, σωστό. Ποιος θα δίνει δικές πρωτάθλημα, δηλαδή πέρα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, ποιος. Σωστό. Οκ, εντάξει, εγώ θέλω να ονειρεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα φρέσκα. Άστερας Τρίπολης Όφη, το μεσημέρι της Κυριακής. Στις 3 το μεσημέρι, μία πρώτη εκτίμηση, ένα πρώτο σχόλιο. Δεν μπορώ αυτή την παράδοση, Μανώλη. Δεν μπορώ αυτή την παράδοση, δηλαδή, να μην έχει κερδίσει. Όφη, αν δεν κάνω λάθος, εσύ άμε διορθώσεις που θυμάσαι πιο καλά από μένα. Έχω την αίσθηση ότι στο μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα που δεν έχει κερδίσει, Όφη είναι αυτό. Δηλαδή, έχει κοίταξε. Κερδίσει όλα τα γήπεδα, σε όλες τις έδρες. Ναι. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό παλιότερα και στον Παναθηναϊκό και στην ΠΑΕ. Κοιτάξτε, στο καινούριο Καραϊσκάκη δεν έχει κερδίσει ακόμα. Εντάξει, στο Καραϊσκάκη έχει κερδίσει όμως. Στο καινούριο λέω. Στο καινούριο. Εντάξει, δεν έχει σημασία, στο παλιό έχει κερδίσει. Εντάξει, εμείς τα συζητάμε χρόνια αυτά. Εγώ είμαι κατά της παράδοσης. Έχω την άποψη ότι η παράδοση είναι για να σπάνε. Και ο Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Αγρίνιο. Μέχρι πέρυσι κέρδισε. Γιατί να μην κερδίσει. Γιατί να μην. Αυτή η κακή παράδοση. Γιατί να μην κερδίσει. Δεν ταιριάζει. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι καυτή έδρα. Και όμως εκεί πέρα πάντα δυσκολεύεται. Πάντα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να κερδίσει. 6 ήττες και 4 σοπαλίες. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Εντάξει, είναι θέμα. Γι' αυτό εγώ έχω τη διαφωνία στην παράδοση. Δεν τις πιστεύω ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν τις πιστεύεις, αλλά ισχύουν πολλές φορές. Εντάξει. Βλέπεις ότι όχι, τα καμπούλια δεν κερδίζει. Υπό μία έννοια, και ο ΠΑΟΚ είχε να κερδίσει 30 χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά μετά που αλλάξαν τα κόζα και ξεκίνησε η πτώση του Όφη και η άνοδος του ΠΑΟΚ, ο Όφη δεν ξανακέρδισε. Γιατί είχε καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ από τον Όφη. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο Όφη είχε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Όπως δεν κερδίζει. Δεν ξέρω να σπάσει λοιπόν αυτή την παράδοση. Ναι. Νομίζω τώρα ότι είναι μια στιγμή που μπορεί ο Όφη να κάνει κάτι καλό στο συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν τη διακοπή. Έχει πολλές επιστροφές. Έχει περισσότερες αναλλακτικές λύσεις ο Νιόμπιας. Και επίσης από την άλλη πλευρά βλέπω ότι ο Αστέρας έχει κάποια εσωτερικά θέματα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται εκεί.
Μακάρι να τον επηρεάσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι έχει, για να μπορέσει όφη να πάει να πάρει αποτέλεσμα. Πάντως με τον Άρη που τον είχα δει, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν κακός. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν ήταν κακός. Δηλαδή ο Άρης κέρδισε γιατί ήταν πιο κοινικός. Τώρα, αν όφη καταφέρει να είναι κοινικός επίσης και τις φάσεις που θα βγάλει να τις κάνει και γκολ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι δύσκολη η έδρα. Εντάξει, δεν είναι καυτή έδρα, αλλά είναι δύσκολη γιατί καλή ομάδα εκεί μέσα. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω αμφιβολίες για τον φετινό Αστέρα λόγω αυτού του προπονητή που εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι και αν θυμάστε, τα λέγαμε και πέρυσι την προηγούμενη σεζόν. Δεν μου γέμιζε το μάτι ούτε στον Παζιάννα ο Μεταξάς, αλλά είναι ένα μάτσο που είναι ανοιχτό και θεωρώ ότι το γεγονός πως ο Αστέρας Τρίπολης, που είναι μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο με τον Όφη, την είσοδο στην Εξάδα, δεν πατάει καλά και ψυχολογικά, γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμα. Να μου πεις, okay, είχε ένα δύσκολο... Για ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Δηλαδή έπαιξε με τον Άρη, έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Αλλά όχι, okay, είναι ένα μάτς που του βάζει πίεση. Και πάντα ο γηπεδούχος έχει την πίεση σε αυτά τα παιχνίδια. Του βάζει πίεση, αλλά για τον Αστέρα, Μανώλη, το παιχνίδι με τον Όφη είναι το πιο βατό σε σχέση με αυτό που έχει παίξει τώρα, τουλάχιστον στην έδρα του. Αυτό είπα, ρε παιδί, αυτό σου είπα πριν. Έχει παίξει με Ολυμπιακό και Άρη. Το Ολυμπιακό τα πήγε και άσχημα, 0-0. Με τον Άρη, όπως είπες και εσύ, μπορούσε να πάρει κάτι. Ήταν θέμα λεπτομεριών. Και το παιχνίδι με τον Όφη είναι το πιο βατό για τον Αστέρα, αλλά κάνει την πρώτη νίκη. Και ο Όφη όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν και θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Δεν είναι εύκολο. Και είναι και γεμάτος. Είναι και γεμάτος, έτσι. Είναι και γεμάτος, ναι. Όφη. Ναι. Σχεδόν γεμάτος. Γεμάτος είναι, γεμάτος. Ναι. Εντάξει, την απουσία του Νέιρα την ξέρουμε εδώ καιρό. Δεν προέκυψε την τελευταία στιγμή. Γυρίζει και το ραλ, είναι και ο Πιφουμά. Και τώρα θα μπορεί να γυρίζει ο Νόπιες, αυτό που λέγαμε. Θα μπορεί το και ο ίδιος. Θα μπορεί να γυρίζει τον πάγο δίπλα του και να βλέπει παίκτες. Δηλαδή να βλέπει γύσεις. Γιατί πρώτα δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε γύσεις. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει. Εντάξει, αυτό το έχουμε εξαντλήσει. Έγινε πριν 20 μέρες. Πέρασε το μάτι με τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά, σε ό,τι είχε κάνει με τον Ρόστερ, είχε επιστρέψει στο κανονικό επίπεδο. Οπότε από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ενδεκάδα, εγώ αυτό που λέω, πριν σου δώσω πάλι πάσα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι για μένα παίζεται μία θέση. Αυτή του Τουρμισάη με τον Πιφουμά. Οι υπόλοιποι 10 που θέλω να τους πεις κιόλας, γιατί δεν τους έχω πει τόση ώρα, θεωρώ ότι θα είναι αυτοί που είδαμε μαζί την Τετάρτη στο Βαρδινογένιο. Ναι. Εγώ προτιμώ τον Πίφουμα από τον Τουρμισάη πάντως. Αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρω να μπες τι θα πει. Εγώ προτιμώ τον Πίφουμα. Την Τετάρτη είδαμε τον Τουρμισάη γιατί ο Πίφουμα έλειπε. Ενδεχομένως να ήταν αυτός στην δεκάδα. Οι υπόλοιποι 10 είναι γνωστοί. Είναι με 4-3-3 απέξω στην Τρίπολη. Με Στίβες κάτω από τα δοκάρια. Με Λάρσον και Μπαλογιάννη στα πλάγια. Βούρο και Διαμαντή στο κέντρο της άμυνας, εξάρι το Μεγιάδο, εσωτερικούς μέσα στον Μερέα και τον Τιουσέ, δεξιά και αριστερά, και στην επίθεση στην κορυφή ο Γκερέρο, δεξιά ο Ντίκο και από την άλλη πλευρά τώρα, όπως είπες και εσύ, ή ο Μπιφουμά ή ο Ντουρμισάη. 4-3-3, παραδοσιακό, πατρομαράδοτο, νιομπλικό το σύστημα αυτό. Και γυρίζοντας πίσω την κουβέντα, εγώ εκεί που στέκομαι είναι ότι πρέπει να είναι κοινικός ο Όφη. Αν είναι κοινικός, μπορεί να πάρει και την νίκη. Αυτό είναι. Πιστεύω τα πάρει αποτέλεσμα. Στην Τρίπολη. Τώρα τι αποτέλεσμα θα πάρει, μακάρι να είναι νίκη. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το... Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Αστέρα, μπορεί να τον προβληματίσει, θα του πάει δύσκολα. Θα βρει ευκαιρίες, σίγουρα θα βρει ευκαιρίες. Εντάξει, δεν πρέπει να αφήσει... Ο κακός του δαίμονας είναι ο Μπαράλες. Ο οποίος έχει βάλει 7 γκολ σε 9 παιχνίδια. Ναι, ο οποίος όμως παρεμπιπτόντως δεν παίζει βασικός. Φέτος παίζει ο 50. Και ο Μπαράλες μπαίνει ως αλλαγή στα μάτς. Κάτσε να δούμε πώς το βάλει, γιατί μπορεί να τον βάλει με τον Όφη. Λες να πάρει την παρά...
Λες να πάρει την παράδοση μεταξύ σας για να τον βάλει βασικό επειδή βάζει γκολ. Οι προπονητές το κάνουν αυτό πολλές φορές, να ξέρεις. Δηλαδή βλέπουν την παράδοση και το πηγαίνουν με την παράδοση. Για να δούμε. Διαφορετικός παίκτης να μπαίνει το πάντως. Είναι διαφορετικός τελείς από τον παράδοση. Είναι καλός παίκτης ο παράδοση όμως. Δηλαδή μπορεί να... Εντάξει, πολλές φορές να... Στο γήπεδο μέσα να σπρώχνει να κάνει. Είναι αυτό το αργεντίνικο, ξέρεις, το αγίτικο στυλ που έχει το... εντός αγωγικών η λέξη, έτσι. Ο παράδοση που... Είναι όμως καλός παίκτης. Ναι. Δεν είναι εντάξει, για μένα... εγώ το θεωρώ έναν αντιτουριστικό παίκτη που στηρίζεται μόνο στο σώμα του και τίποτα άλλο, αλλά οκ, okay, απόψεις είναι αυτές. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, επειδή είπες νωρίτερα στην κουβέντα για την παράδοση, θα σου δώσω ένα πολύ μεγάλο tip για παραδόσεις, για να σε αφήσω να το σκεφτείς με την ησυχία σου. Λοιπόν, είπες πριν ότι ο Όφη δεν είχε κερδίσει ποτέ στην Τρίπολη, σωστά? Ναι. Μέχρι πέρυσι δεν είχε κερδίσει ποτέ στο Αγρίνιο. Κέρδισε, σωστά? Σωστά. Πέρυσι ο Όφη λοιπόν έκανε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα την έκτη αγωνιστική σε γήπεδο που δεν είχε κερδίσει ποτέ. Πού ήταν αυτό? Στο Αγρίνιο. Την πρώτη νίκη. Όχι, ωραία σύμπτωση. Εντάξει, είναι ντεμίνη σύμπτωση. Δεν το θυμάμαι αυτό. Πρόσεξε τώρα. Ντεμίνη σύμπτωση, γιατί φέτος έχει κάνει ήδη μια νίκη στο Βόλο. Όπου. Για να δούμε τώρα αν η εκταγωνιστική Τρίπολη, Αγρίνιο, έδρα που δεν είναι. Πέρυσι Πασκιάκια παράδοση. Πέρυσι Πασκιάκια παράδοση με το Ράσταβα. Πριν φύγει ο Ράσταβα από το Αστέρα τον κέρδισε. Ναι. Στα play-out. Στα play-out. Ένα μηδέν. Οπότε. Μπορεί να σπάσει αυτή την παράδοση. Ναι. Είναι ναι. Σειρά τη. Μόνη η παράδοση που δεν έχει σπάσει είναι αυτή. Για να δούμε. Λοιπόν, φιλάκια και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά, γεια.